Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλώς ήρθατε στο γυροστοίχημα του gazeta.gr. Είμαι ο Γιάννης Αλεξανδράτος και σήμερα θα ασχοληθούμε με την τρίτη μέρα του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Με τρεις αναμετρήσεις να βρίσκονται στην ημερήσια διάταξη. Η αρχή γίνεται στις 4 με το Κροατία-Τουρκία. Σκυτάλη παίρνει το Πολωνία-Βόρειος Ιρλανδίας στις 7, ενώ η αυλαία πέφτει με το Γερμανία-Ουκρανία στις 10. Ας πάρουμε στα παιχνίδια με την σειρά. Στο Stand de France του Παρισιού, η Τουρκία του Φατίχ Τερίμ κοντράρεται με την Κροατία του Άντε Τσάτσιτς. Πάμε στην πρώτη κατά σειρά μας κάρτα να δούμε τις βασικές αγορές σχετικά με την αναμέτρηση. Η νίκη της Τουρκίας παίζεται στο 3.35, η ισοπαλία στο 3 και η νίκη της Κροατίας στο 2. Το Under 2.5 βρίσκεται στο 1.50, ενώ το Over 2.5 στο 2.05. Η Τουρκία επιστρέφει σε τελικά μεγάλης διοργάνωσης μετά από 8 χρόνια απουσίας και το γύρο του 2008. Στα προκριματικά βγήκε αλόβητη από έναν δύσκολο όμιλο, άφησε πίσω της την Ολλανδία και πέρασε ως η καλύτερη τρίτη. Παρότι διαχρονικά δεν χαρακτηρίζεται για την αμυντική του λειτουργία, αυτό ήταν το όπλο της. Στα τρία τελευταία κράτησε το 0, ενώ κάτι ανάλογο έχει συμβεί και στα δύο πιο πρόσφατα φιλικά της. Η Κροατία από την άλλη εξασφάλισε την πρόκριση της στα τελικά, την τελευταία αγωνιστική, από έναν σχετικά εύκολο όμιλο. Η παρέα του Μόντριτς και του Ράκιτιτς χαρακτηρίστηκε στα προκριματικά από την καλή αμυντική της λειτουργία, καθώς σε 10 αγώνες δέχτηκε μόλις 5 τέρματα. Στοιχηματικά, περιμένουμε ένα κλειστό παιχνίδι στο Παρίσι που δεν αποκλείεται να κρυθεί στο ένα γκολ. Η επιλογή του Under 1.5 σε απόδοση 2.70 αξίζει μια ματιά, όπως και το 0-0 στο ημίχρονο σε απόδοση 2.45. Σειρά για την αναμέτρηση της Πολωνίας με την Βόρειο Ιρλανδία, η οποία διεξάγεται στην Κιανή Ακτή και συγκεκριμένα στην Ίκαια. Η νίκη της Πολωνίας παίζεται στο 1.55, η ισοπαλία στο 3.35 και η νίκη της Βόρειας Ιρλανδίας στο 5.30. Το under βρίσκεται στο 1.50, ενώ το over στο 2.05. Η Πολωνία εξασφάλισε την πρόκρισή της στα τελικά την τελευταία αγωνιστική, ωστόσο βάσει των εμφανίσεων που έκανε άξιζε απόλυτα το εισιτήριο για την Γαλλία. Με τον Λεβαντόσκι να χρήζεται σκόρερ με σχετική ευκολία, σημειώνοντας 13 γκολ συνολικά στην προκριματική διαδικασία. Τερμάτισε δεύτερη, ένα βαθμό πίσω από την Γερμανία, η οποία ήταν και η μόνη ομάδα που την νίκησε σε 10 αναμετρήσεις στα προκριματικά. Η ομάδα του Άνταμ Λαβάλκα σημείωσε 33 γκολ στα προκριματικά, με τον Λεβαντόσκι να πετυχαίνει τα 13 από αυτά. Το over 2.5 εμφανίστηκε στους 8 από τους 10 αγώνες της. Η Βόρειος Ιρλανδία βρίσκεται σε τελική φάση γύρω για πρώτη φορά στην ιστορία της, ενώ επιστρέφει στα μεγάλα ραντεβού για πρώτη φορά μετά το παγκόσμιο κύπελο του 1986. Είναι αδιαμφισβήτητα από τις μεγαλύτερες εκπλήξεις των προκριματικών και στηρίχθηκε ως επιτοπλίστων στη μαχητικότητά της και κατά δεύτερο λόγο στην άμυνά της. Στον ανασταλτικό τομέα φάνηκε να ρίχνει το βάρος και στα τελευταία φιλικά, κρατώντας το 0 στα 3 πιο πρόσφατα. Αναμέτρηση με έντονο φαβορή την Πολωνία, η τιμή νίκης της οποίας βρίσκεται αρκετά χαμηλά, επιλέγουμε να μην εμπλακούμε στοιχηματικά. Περνάμε τώρα στην τελευταία χρονικά αναμέτρηση μεταξύ της Γερμανίας και της Ουκρανίας. Η πρεμιέρα της Παγκόσμιας Πρωταθλήτριας αναμένεται δύσκολη απέναντι σε μια πολύ συμπαγή ομάδα όπως η Ουκρανία του Μιχαήλ Φωμένκο. Η νίκη των Γερμανών παίζεται στο 1.40, η ισοπαλία στο 3.75, ενώ το να κερδίσει Ουκρανία βρίσκεται στο 6.5, το under 2.5 βρίσκεται στο 1.75, ενώ το over βρίσκεται σε εφάμιλη απόδοση. Η Γερμανία του Γιωακίμ Λεύ έδειξε αρκετά ασταθής αμυντικά, ενώ παραφωνίες στα μετώπιστεν ήταν και το κύριο χαρακτηριστικό των προκριματικών. Μέσα στο 2016 μετρά δύο νίκες επί της Ιταλίας και της Ουγγαρίας και ισάριθμες ήττες από Αγγλία και Σλοβακία και μάλιστα επί γερμανικού εδάφους. Η Ουκρανία προέρχεται από καλές εμφανίσεις στα φιλικά προετοιμασίας, μάλιστα στα δύο τελευταία σημείωσε συνολικά 7 τέρματα κόντρα σε Ρουμανία και Αλβανία.
Γενικώς στα μάτς που έδωσε το 2016 σημείωσε μόνο νίκες, αν και με ομάδες που δεν έχουν την παραμικρή σχέση σε ποιότητα με την πρώτη αντίπαλό της στην τελική φάση του Euro. Στα 5 τελευταία των προκριματικών επαλήθευσε το under και στις 5 φορές. Λαμβάνοντας υπόψη την φυσιολογικά χαμηλή τιμή στη νίκη της Γερμανίας, θα αναζητήσουμε εναλλακτικές λύσεις για το ποντάρισμά μας. Με βάση την αμυντική αστάθεια της παγκόσμιας πρωταθλήτριας, αλλά και την επιθετική άνεση που βγάζουν τελευταία οι Ουκρανοί με τους Γιαρμολέγκο, Ζοζούλια και Κονοπλιάνκα να συνθέτουν ένα πολύ δυνατό τρίδημο μπροστά, θα πάμε στην επιλογή του goal-goal σε απόδοση 1.88. Κάπου εδώ ολοκληρώσαμε την ανάλυση μας για την τρίτη μέρα του Euro 2016. Πριν σας αποχαιρετήσουμε, πάμε να δούμε συνοπτικά τις επιλογές μας για σήμερα. Σήμερα πάμε στοίχημα με το Τουρκία-Κροατία στο under 1.5 στο 2.70 και το 0-0 στο ημίχρονο στο 2.45 και στο Γερμανία-Ουκρανία επιλέγουμε το goal-goal σε απόδοση 1.88. Καλά κέρδη σε όλους. Ως την επόμενη φορά, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.